Αυτή τη μορφή θα έχει η νέα σύγχρονη γέφυρα του Κερίτη. Το σχέδιο παρουσιάστηκε στο Δήμαρχο Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών Γιάννη Καρνέζη, ενώ κατατέθηκε και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στο επόμενο διάστημα, εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι να υπάρξει η σύντομη έγκριση της μελέτης, προκειμένου να πάει το Υπουργείο και να δημοπρατήσει το έργο που είναι το καθήλυνο αρμόδιο. Για τη νέα γέφυρα έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών, της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Πλατανιά. Ήδη έχουν εξασφαλιστεί 700.000 ευρώ για το σύνολο των μελετών. Και μάλιστα είναι και σύνδετες μελέτες. Έχουν να κάνουν με την περιβαλλοντική αδειοδότηση, η οποία αφορά μέσα υδραυλικές μελέτες της νέας γέφυρας και της παλιάς γέφυρας για την προστασία τους. Καθώς φυσικά και μια σειρά από μελέτες για τις απαλωτριώσεις πρέπει να γίνουν στην περιοχή. Ακόμα και σε σχέση με τον εφιστάμενο υδάτινο δυναμικό, δηλαδή και τον άλλο ποταμό, τον Αλικανιώτη, ο οποίος φεύγει στον Κερίτη. Όλο αυτό είναι ένα σύνθετο πλέγμα. Τον περασμένο Νοέμβριο, κλιμάκιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που είναι ο κύριος φορέας υλοποίησης του έργου, βρέθηκε στα Χανιά για την τοπογραφική αποτύπωση. Τώρα έχει γίνει ήδη η τοπογραφική αποτύπωση και θα προχωράμε τώρα στη γεωλογική μελέτη. Θα γίνουν στη συνέχεια, σχεδιάζεται η οδοποιία, διάφορες λύσεις ανάντι και κατάντι της υφιστάμενης γέφυρας και στη συνέχεια θα γίνουν κάποιες γεωτρήσεις και θα γίνει ο τελικός σχεδιασμός. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προχωρήσει η διευθέτηση της κήτης του ποταμού που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου. Καθοριστική είναι η διαδικασία των απαλωτριώσεων, ενώ προβληματισμό φαίνεται να προκαλούν οι περιορισμοί που τίθενται από το Υπουργείο Πολιτισμού εξαιτίας της γυτνίασης της νέας γέφυρας με την παλιά που είναι χαρακτηρισμένη ως μνημείο. Υπάρχει ο περιορισμός ότι υπάρχει το υφιστάμενο επαρχιακό δίκτυο το οποίο πρέπει να συνδεθεί μέσω της γέφυρας, αλλά δεν έχουμε και πολλά περιθώρια να γίνει γέφυρα όπου θέλουμε και όπως θέλουμε. Και τρίτον, φυσικά τα υδραυλικά στοιχεία που αφορούν το χήμαρο, το Κερίτη και τον τρόπο με τον οποίο ξέρουμε πώς λειτουργήσε το προηγούμενο διάστημα. Η σύγχρονη γέφυρα είναι έργο ανεξάρτητο από αυτό της αποκατάστασης της ιστορικής γέφυρας του Κερίτη, η οποία κατέρευσε σαν σήμερα το 2019.